Χορηγός εκπομπής, το κατάστημα υποδημάτων Δεξίν Περέας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ένταση προκλήθηκε χθες στη δίκη για την επεξαίρεση στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τον χαρακτηρισμό «καμόρα» που έδωσε ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Κουράκης για το σύστημα που επικρατούσε στον Δήμο, ξεσήκωσε αντιδράσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων σε σημείο να αποβληθούν μέχρι και μηνύσεις σε βάρος του από τους τρεις πρώην αντιδημάρχους. Νέο επεισόδιο στο σύριαλ του Αριστοτελείου, του οποίου η λειτουργία έχει παραλύσει, ενώ σπαράσεται και από εσωτερικές συγκρούσεις. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας είναι εγκλωβισμένο στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των εργαζομένων στις εργολαβίες και των Βρετανικών αρχών. Άλυτο παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας και της συσσόρευσης σκουπιδιών, τα οποία πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, καθώς η πρωτοβουλία εθελοντικού καθαρισμού την προηγούμενη εβδομάδα δεν άλλαξε κατά πολύ το τοπίο. Στο μεταξύ, η κατάληψη του κτηρίου διοίκησης για περισσότερες από 70 ημέρες έχει παραλύσει τη διοίκηση του Αριστοτελείου και έχει προκαλέσει μη αναστρέψιμες διοικητικές, ακαδημαϊκές και οικονομικές επιπτώσεις σύμφωνα με τους διοικούντες. Χτες, εργαζόμενοι σε εργολαβίες και φοιτητές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου και πραγματοποίησαν πορεία προς το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους 11 συλληφθέντες. Το κτίριο διοίκησης της Βρετανίας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ούτε χθες, με τους υπαλλήλους να ρίχνουν ευθύνη στην Βρετανία πως κατέβασε τα στόρια και το κλείδωσε και τις Βρετανικές αρχές να κάνουν λόγο για αποκλεισμό. Νέα ταυτότητα, με περισσότερο πράσινο και χρήσεις που θα τις καθιστούν φιλικές για πεζούς και ποδηλάτες, σχεδιάζεται να αποκτήσουν 5 από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στις οποίες κυριαρχούν σήμερα η πυκνή δόμηση και η παντελής απουσία οποιασδήποτε κοινοφελούς υποδομής. Οι μελέτες για τον ανασχεδιασμό της περιοχής της Κλεάνθους, της πλατείας Μαβίλη, της Αγίας Τριάδας, τμήματος της Χαριλάου και της Γρηγορίου Πέμπτου εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Θεσσαλονίκη επί 4». Σε δίκη οδηγούνται πάλι τρεις εργαζόμενοι οι οποίοι αθωώθηκαν για το επεισόδιο με τον προπυλακισμό του Γερμανού προξένου έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες κατατέθηκε έφεση υπέρ του νόμου από την εισαγγελέα. Σε νέο πλαίσιο, σχεδιάζεται η δημιουργία γραμμών τραμ στη Θεσσαλονίκη ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά στο μετρό. Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μελετά ήδη δύο σενάρια για την ανάπτυξη δικτύου μέσου σταθερής τροχιάς και σε ένα δεκαήμερο αναμένεται να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις χάραξης. Τις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανασυγκρότηση της πόλης, που σήμερα είναι η ελληνική πρωτεύουσα της ανεργίας, παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης στους ανταποκριτές ξένου τύπου στην Αθήνα. Φτάσαμε στο σημείο Θεσσαλονίκη με 4 πανεπιστήμια, μια διεθνή έκθεση που έχει χάσει το ρόλο που είχε και ένα σημαντικό λιμάνι να έχει γίνει η ελληνική πρωτεύουσα της ανεργίας, παρατήρησε ο κ. Μπουτάρης, για να προσθέσει: τα περιθώρια για να υπάρξουν νέες στρατηγικές είναι ελάχιστα. Η λύση είναι το bypass. Οι δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ανασυγκρότηση της πόλης καλύπτουν τρεις άξονες: το δημοσιονομικό και διοικητικό εξορθολογισμό, την αναζήτηση νέου επιτελικού ρόλου στη συστράτευση φορέων της πόλης και την ανάπτυξη πολιτικής για τον τουρισμό. Τέλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε παρόν και στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε στην κουτσουρεμένη θητεία των 3,5 χρόνων δεν προλαβαίνεις να κάνεις πράγματα. Μεγάλα καταστήματα ρούχων και εστίασης κλαδεύουν αυθαίρετα δέντρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γιατί τους κρύβουν τις προσώψεις. Πρόσφατα κατάστημα μεγάλης αλυσίδας ζαχαροπλαστείων ξεγύμνωσε από τα κλαδιά και το φύλλωμά τους δύο τεράστια δέντρα μπροστά από τη βιτρίνα του και χρησιμοποίησε τα απομείναντα κλαδιά για να στηρίξει διακοσμητικά μπαλόνια με αφορμή την τελετή εγγενείων του. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατήγγειλε το περιστατικό στην εισαγγελία μαζί με μια ακόμα περίπτωση που αφορά στο κλάδεμα δέντρου μπροστά από κατάστημα επώνυμων ρούχων. Βροχή προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπική συννεφιά και τη θερμοκρασία στους 5 βαθμούς Κελσίου, με διατήρηση των ανέμων από δυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.